Λοιπόν, καταρχήν σας καλωσορίζω όλους στο Athens Plaza και στο Fortune Dinner που διοργανώνουμε με αφορμή την έκδοση του νέου μας τεύχους. Επειδή αρκετοί φίλοι βρίσκεστε για πρώτη φορά μαζί μας, θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στη φιλοσοφία της βραδιάς, αλλά και της εταιρείας μας, της Olive Media. Η Olive Media είναι μια εταιρεία που συστάθηκε το 2013 μέσα στην κρίση, αναπτύσσεται και πετυχαίνει κόντρα σε αυτήν. Είναι μια νέα εκδοτική εταιρεία που η Time, η μεγαλύτερη εκδοτική εταιρεία στον κόσμο, μας εμπιστεύτηκε τρεις διάσημους τίτλους. Το Fortune, το People και το InStyle. Είμαστε μια εκδοτική εταιρεία με νέα δομή, νέα φιλοσοφία, νέα τεχνολογία, που επενδύουμε στη 360 προσέγγιση. Σε μια περίοδο που γνωρίζουμε όλοι καλά ότι τα media αλλάζουν και η πληροφορία βρίσκεται παντού, προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ταυτόχρονη παρουσία μας στη λογική της 360 προσέγγισης. Δηλαδή, βγήκαμε ταυτόχρονα και συνεχίζουμε να δίνουμε το παρόν στο διαδίκτυο, στα social media, στα live media, όπως είναι η σημερινή βραδιά, και στα περίπτερα. Το Fortune επανακυκλοφόρησε από την Olive Media τον Ιούνιο του 2013 με προτεραιότητα να ρίχνει φως σε όλα όσα διαμορφώνουν το ελληνικό και διεθνές επιχειρήν. Στόχος του Fortune είναι να φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους, τις ιδέες, τις ευκαιρίες και τις εταιρείες που κάνουν τη διαφορά σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Στο Fortune πιστεύουμε ότι η ελπίδα, η ανάκαμψη, οι καινούργιες ιδέες αγωνίζονται να γεννηθούν στην Ελλάδα. Εκεί εστιάζουμε και δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό. Το τεύχος που μόλις κυκλοφόρησε έχει τρεις θεματικούς άξονες. Ο ένας είναι το ασφαλιστικό, ο δεύτερος είναι η λίστα 40 under 40, αυτό που λέμε η πιο διάσημη λίστα του Fortune, γιατί είναι οι νέοι και νέες κάτω των 40 που καινοτομούν και διακρίνονται με όπλο την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την επιμονή στο στόχο τους και όλα αυτά τα κατορθώνουν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ο τρίτος άξονας είναι ο τουρισμός. Είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Για πρώτη φορά, το Fortune ρίχνει φως σε όλα όσα συνθέτουν τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας μέσα από ένα αποκαλυπτικό, κατά τη γνώμη μας, αφιέρωμα που πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Ιφαντής. Αυτό ακριβώς το αφιέρωμα, μαζί με το ρεπορτάζ που έκανε η Μαρία Ιακριβού, επιχειρηματική συντάκτης του Fortune για την κρουαζιέρα και το yachting, ήταν η έμπνευση για το σημερινό Fortune Dinner και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι τα Fortune Dinners είναι μια ιδέα που εγκαινιάσαμε το 2015 με στόχο να βρισκόμαστε κατά καιρούς με πρωταγωνιστές επιλεγμένους από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας για να μπορούμε να αναπτύσσουμε ένα διάλογο, τέτα-τέτ κατά κάποιο τρόπο, για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους 5 ξεχωριστούς ομιλητές που θα πλαισιάσουν το πάνελ που θα ακολουθήσει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τους ομιλητές. Είναι ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ. Είναι ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος των ξενοδόχων Ελλάδος. Πες το, Γιάννη. Του Πανελλήνιας Ομοσπονδία και πρώτος αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ. Είναι ο Ντίνος ο Φραντζεσκάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Είναι ο Γιώργος ο Παλιούρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΝΤ ΧΑΤΑ. Και μια γυναίκα, και τι γυναίκα, η Χαράη Γεωργιάδου, country manager της Τριβάγκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αφροδίτη Αρβανίτη, διευθύντρια του Athens Plaza και στην ομάδα της για την ευγενική φιλοξενία της σημερινής βραδιάς στο σύνολό της και του πάνελ και του dinner, καθώς και την εταιρεία Anvix που είναι χορηγός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω τη σκυτάλη στους δύο Παναγιώτηδες, τον Παναγιώτη Φαντή, δημοσιογράφο που θα συντονίσει τη συζήτηση, και τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ειδικό συνεργάτη του Fortune, που θα βάλει κατά κάποιο τρόπο τους όρους του τρόπου που θα διεξαχθεί το πάνελ.